Για να δούμε τώρα την Ομόνοια στην επίθεση. Θα βγει η σέντρα από τον Σιλιανόπουλο. Από κοντάρο βολή θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Κολοκόβαρε στην πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα την Αβία στην επίθεση. Το γυριστό σουτ μέσα από την περιοχή. Μπαλ out. Χωρίς να ανησυχήσει ο Κατσαρέας, ο οποίος θα κάνει το δυνατό βολέ στην συνέχεια. Θα κατεβάσει ωραία. Έγινε το 1-2. Γρήγορα στην επίθεση. Θα βγει από κοντά. Για να δούμε. Πέφτει στο έδαφος ο Δημητρίου. Συνεχίζεται η φάση από τον διαιτητή, τον κύριο Αλεξέα. Εκτελέστηκε το φάουλ για την Ομόνοια. Προς τα πίσω η μπάλα. Ροβολής από κοντά. Θα μπλοκάρει ο Κολοκούβαρος. Ευκαιρία λοιπόν για την Ομόνοια. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Θα περάσει από όλους η μπάλα από κοντά και το γκολ. Έχουμε το γκολ λοιπόν. Έχουμε το 1-0 για την ομάδα της Αβίας. Ανοίγει το σκόρ ο Αποστολίδης στο γήπεδο του κάμπου, στο ανακαινισμένο γήπεδο λοιπόν του κάμπου, στην πρώτη εμφάνιση για την ομάδα της Αβίας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αποστολίδης από κοντά η μπάλα στα δίχτυα του Κατσαρέα για το 1-0 και πάλι στην επίθεση γηπεδούχη θα πέσει στο έδαφος για κάποιο πέναλτι που ζητούνε. Η γηπεδούχη εκτελέσει το φάουλ, περάσει από όλους, Κατσαρέας θα πέσει και θα διώξει σωτήρια. Στην επίθεση τώρα Δημητρίου, ωραία, θα κάνει το σουτ Κολοκούβαρος, θα πέσει και θα μπλοκάρει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες έτονες στο φιλοξενούμενο ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Τελέσει το φάουλ από τον Τζανετάκο, κεφαλιά από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι ο Κολοκούβαρος θα σώσει την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση. Η Ομόνοια που πιέζει ασφιχτικά για να φτάσει στην ισοφάριση, δεν τα έχει καταφέρει όμως μέχρι στιγμής. Πεΐδη στο σούτε θα μπλοκάρει ο δραματοφυλακάς της Αβίας. Για να δούμε τώρα Τζανετάκος. Και έχουμε το φάουλ εδώ. Σκληρό φάουλ του Πολυμενέα με τον κύριο Αλεξία να είναι κοντά στη φάση. Διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή που είναι η δεύτερη. Στον Πολυμενέα με κόκκινη λοιπόν στο 85 με 10 παίκτες. Η ομάδα της Αβίας, Τζανετάκος στο σούτι παλάουτ. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κολοκούβαρο, Δημητρίου θα βγάλει την σέντρα. Από κοντά θα κατεβάσει ωραία το σούτ από την απέναντι πλευρά. Δεν απομακρύνει την μπάλα, θα φτάσει και πάλι στον Δημητρίου, ο οποίος νέα σέντρα από κοντά, Τζανετάκος την κεφαλιά. Θέλουν να διώξουν την αμυντική της Αβίας, δεν απομακρύνεται η μπάλα. Στυλιανόπουλος, Τζανετάκος και πάλι και τώρα θα διώξουν.